Ο Μουφάσα είναι δυνατός. Πολύ πιο δυνατός από εμάς. Κάνεις λίγο πιο πέρα. Τι? Τόσα μέρη υπάρχουν να ξαπλώσεις. Πού θέλεις να... Θέλω τον προσωπικό μου χώρο. Εντάξει. Εντάξει. Μην το πάρεις προσωπικά, ήσουν φοβερός. Αλλά εκείνος, Σέρχιο. Καλά, τώρα σίγουρα το κάνεις επίτηδες. Και εσύ γενναίος, δυνατός, με ενέργεια. Τώρα άρχισες και τις κακίες. Ωραία κίνηση. Όταν ξαναδώ το Μουφάσα, θα του δώσω ένα μάθημα που θα του μείνει αξέχαστο. Τι χεράκια, είναι πίσω σου. Μουφάσα. Δεν είναι ο βασιλιάς. Ανόητη, έχετε φάει ό,τι ζωντανό υπήρχε. Κι εγώ σας δίνω στο πιάτο δύο νιάνιαρα και τα αφήνετε να σας ξεφύγουν. Μάλλον θα πρέπει να φάμε εσένα, λοιπόν. Θέλετε ένα γεύμα ή ένα ατέλειωτο τσιμπούσι για όλη σας τη ζωή? Τι μπορεί να έχεις εσύ να μας προσφέρεις? Έναν τόπο να γεμίσουν οι κοιλιές σας. Όπου ό,τι αγγίζει ο ήλιος είναι δικό σας. Θύραμα. Η γη της Αγέλης δεν σου ανήκει. Ο βασιλιάς ελέγχει τους κυνηγότοπους. Γι' αυτό θα τον σκοτώσουμε. Ο Μουφάσα πάντα δείχνει αυτοσυγκράτηση όταν βγαίνει για κυνήγι. Όταν γίνω βασιλιάς, οι δυνατοί θα μπορούν να τρώνε μέχρι σκασμού, μια και η κοιλιά της Ιένας ποτέ δεν χορταίνει. Ο Μουφάσα είναι πολύ ισχυρός για τα νύχια μας. Για μένα τελειώνει ο Μουφάσα. Το έργο του ας ξεχαστεί. Η ώρα να πάρουμε ανάσα. Καιρός για μια νέα αρχή. Το βλέμμα σα στάδιο εκφράζει. Σκοτάδι πηχτό στι παγιές. Μα εδώ η κατάσταση φράζει. Να είστε έτοιμοι για αλλαγές. Η πατμόν για τη μάσα του αιώνα. Η χρυσή ευκαιρία είναι εδώ. Πανούρχα πλεκτάνη του πάνε έχω κάνει. Νοιάζομαι μόνο να αρπάξω το θρόνο. Αφέντης δικό σας και για το καλό σας. Στηρίξτε με όλοι εσείς. Αγωνίζω τα δόντια λοιπόν. Η Πατμόν. Η Πατμόν. Η Πατμόν.